Το παλιό γυμνάσιο της Νεάπολης. Για να στεγαστεί. Τα κτίρια του ορφανοτροφείου. Εδώ στεγάζεται η αρχαιολογική σχολή. Μαρία, ποιες χρονολογίες είναι τα κτίρια αυτά? Αυτά ήταν τα κτίρια του ορφανοτροφείου Αρένων. Έτος, χρονολογίες. Δεν είναι πολύ παλιά αυτά. Πολύ. Είναι μετά το 30-40. Μετά το 30-40. Ναι, το είπα. Μπροστά μας το σεράγι, το διοικητήριο του Πασά Δοσίδη. Μικρό, δηλαδή. Μικρό σεράγιο, ναι. Πασά Δοσίδη, δηλαδή υπολογίζομαι γύρω. Σεράγιο, σεράγιο, δεν ξέρω. Δηλαδή υπολογίζομαι γύρω στο 1880 εκεί. 1870 χτίστηκε. 1870, χτισμένο το 1870. Το σεραγάκι, φτιαγμένο επί Πασά Αδοσίδη. Εδώ είναι η φωτογραφία. Όλοι οι σχολοί μας έκαναν εδώ. Πλατεία Βρυσαλακίου. Ποια πλατεία είναι εδώ? Εδώ είχαμε τα περισσότερα αστικά σπίτια. Μερικά από αυτά σώζονται μέχρι σήμερα και ένα από αυτά είναι αυτό που είδαμε προηγουμένως στις φωτογραφίες, στα slides που μαζεύει τη Μαρία. Εδώ καθότανε, ας το πούμε, η αριστοκρατία της στήκε επί Αδοσίδη και λειτουργεί μέχρι και σήμερα και αυτή η πλατιούλα είναι γνωστή σαν Βρυσαλάκι. Εδώ είναι το Βρυσαλάκι. Τι άλλο θα ήταν? Από εδώ πάνω τώρα είναι ο Τίμιος Σταυρός που συχνά είναι σκεπασμένος τελείως με τα σύννεφα, τα οποία εμείς εδώ λέμε ακούρες. Έχετε δει αυτό το σύμπλεγμα? Βαδίζουμε προς το σπίτι του Κούνδουρου. Είναι ο Κούνδουρος, ο γνωστός Κούνδουρος από την Νεάπολη, τον οποίο εξαιρέσαν οι Γερμανοί στην Ιταλιά. Ο Ρούσος. Δεν θα πω τίποτα, απλώς εδώ είναι το σπίτι του Κούντουρου, βλέπετε υπάρχει εδώ και η πλάκα που μας το θυμίζει. Τώρα στο τέλος του δρόμου αριστερά είναι το σπίτι της οικογένειας Παντερμαράκη που πήγε μετά στα χέρια του Σαρή και τα λοιπά και σήμερα... Μαραγκάκι. Σήμερα ανήκει στο κύριο Σαρή, το σύζυγο της Μαρίας Σεργάκη. Μαρία μένει εκεί. Λοιπόν, προχωράμε. Είναι υπέροχο μέσα, βέβαια. Μαρία στο σπίτι και του Γιώργη. Αυτό είναι το σπίτι μας. Εδώ είναι το σπίτι της Μαρίας. Πολύ ωραία. Το έχουν φτιάξει πολύ ωραία μέσα. Το μεγεθό. Σε όλα σπίτια. Να πάμε τις καλαβογίες. Φωτογραφίες. Βαδίζομαι προς την εκκλησία των Αποστόλων. Δεν ξέρω από πού θέλει.
Μαρία, μετά. Μαρία, περίμενα λεπτό να πει τα μάτια. Και κάτω. Είναι από το παλιό κομμάτι της Θεάβολης. Αυτό όμως το κομμάτι που αναπτύχθηκε γύρω στον αρχές του 19ου αιώνα. Τα σπίτια δηλαδή αυτά εδώ πέρα, τα παλιά όσα διατηρούνται, είναι γύρω στα 150 με 200 χρόνια αυτή η σχρολογία. Δεν είναι παλιότερα. Δεν είναι όπως να πάρω τα νιά του Μασλού που ήταν 400 χρόνια, ας πούμε. Εδώ αριστερά μας είναι μια εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Αν δείτε, είναι μέσα στην αυλή, στην κυριολεξία στην αυλή. Στην πραγματικότητα, η Νεάπολη έχει πάρα πολλές εκκλησίες, πάρα πολλές. Πώς προκύψαν αυτές οι εκκλησίες? Εδώ οι οικογένειες, τα σπίτια τα οικογενειακά των διευρυμένων οικογενειών ήταν συνεχόμενα, ήταν όμορα. Κάθε λοιπόν οικογένεια είχε ένα ή δύο οικοδομικά τετράγωνα όπου κατοικούσαν τα μέλη της οικογένειάς της. Μέσα λοιπόν εκεί φτιάχνανε και το σπίτι. Οι εκκλησίες όλες ήταν ιδιόκτητες. Και φτιαχτήκαν γύρω στο 1800 το Χάτι Χουμαγιούμ, δηλαδή μετά το 1850 που δόθηκε ανεξιθρησκεία, ας το πούμε, και μπορέσανε να... Όλες οι εικόνες τώρα των τέμπλων είναι εκεί στις εποχές. Και είναι πάρα πολύ ωραίες οι εικόνες. Δεν έχει τοιχογραφίες, αλλά οι εικόνες των τέμπλων είναι εξαιρετικές. Είναι τότε, 1840-56. Δείτε την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και δίπλα ακριβώς ένα σπίτι που επισκευάζεται είναι το πατρικό σπίτι του πατέρα μου. Το λέω γιατί είπα πάρα πολύ, δεν επισκευάζεται σωστά, γι' αυτό με έχει στενοχωρήσει. Είναι μια σκέψη. Να να πάω. Αυτό εδώ είναι το παλιό ελαιοτριβείο. Αυτός ο δρόμος ήταν ανοιχτό ποτάμι και ο Πασάς Αδωσής το έκλεισε και το έκανε δρόμο. Μπροστά μας ο Άγιος Δημήτριος. Μάλιστα. Και εδώ είναι αριστερά η βρύση του Αγίου Δημητρίου. Η βρύση του Αγίου Δημητρίου. Είναι και η παλιότερη, αυτή που μπροστά, ελάτε μπροστά να τη δείτε. Και δίπλα έχουμε Καρακάς είναι πάνω. Όχι, Καρακάς είναι πάνω. Αυτό είναι πάνω. Αυτό είναι γύρω στο 1880 της κυρίας. Είπαμε ότι είναι πρόβατα. Ναι, ναι. Μπροστά μας είναι το Παρθεναγωγείο. Και το σχολείο, από πού πήγαινε ο Μαρίς, γράψε, Λεωνίδα. Ήταν το τουρκικό τζαμί εδώ. Το χαλάσαν και φτιάξανε. Αλλά και πριν από το τζαμί υπήρχε μία εκκλησία. Μέσα, αν μπαίναμε, υπάρχει ο θόλος, η κόχη του ιερού της εκκλησίας Αγίας Κατερίνης, η οποία είναι 1600-1700. Όταν ήρθαν δηλαδή οι Τούρκοι, χαλάσαν την εκκλησία, φτιάξαν το τζαμί. Και έμεινε μόνο η κόχη της εκκλησίας. Σε αυτό εδώ πέρα το τζαμί, κλείσαν τους Τούρκους την Επανάσταση 21, σε μία από τις φάσεις της Επανάστασης. Τους κλείσαν τους Τούρκους εδώ οι δικοί μας
Οι Τούρκοι αντεπιτεθήκανε και οι δικοί μας τους βάλανε φαγιά και κάψαν 300 άτομα Τούρκους εδώ μέσα. Και κάτι που τότε πρώτη φορά τους αμή, αλλά το ξαναφτιάξανε μετά όταν... Τώρα είδα τώρα χρησιμοποιείται σαν δεύτερο δημοτικό σχολείο, είναι σε σχήμα πι. Αλλά επισκευάζεται αυτό το γέρο. Αυτό το σπίτι είναι αυτό, όλα αυτά τα σπίτια. Από εδώ μέχρι τον Άγιο τους Αγίους Αποστόλους ανήκουν στην οικογένεια Σεργάκη. Σας το λέω γιατί βλέπουμε Σεργάκη. Αυτό ανήκει στον Αλέξανδρο Σεργάκη, τον πατέρα της Μαρίας. Ποιος μου λέγε τη Μαρία της Σεργάκη που γιατρούσε στο Ηράκλειο την αρχιτέκτονα. Αυτό είναι το σπίτι παππού της, του Αλέξανδρου. Αυτό εδώ πέρα το σπίτι είναι το σπίτι του Μιχάλη του Σεργάκη και του Γιάννη Σεργάκη του βουλευτή. Δεν ξέρω αν αυτό λοιπόν το σπίτι του Σεργάκη. Δίπλα είναι επίσης Σεργάκη, του Αντώνη του Κουρδάκη, του αρχιτέκτονα, αν επίσης κάποιοι το ξέρετε, της μητέρας που ήταν Σεργάκη, το σπίτι. Όλα ήταν λοιπόν, στην Άπολη έτσι ήταν, ας πούμε, η το... Τώρα βαδίζουμε προς την πλατεία Βερντέν. Πλατεία Βερντέν. Αν δεν τα πήραν τα σχήμα να πήραν το 11, τι θα κάνανε οι δόσοι. Ρέχνε μέσα το στάλι, το πληθάρι. Ναι, και τι θα το πούμε. Αυτή η εκκλησία ανήκει στην οικογένεια Μανκόνη. Υπάρχει πάνω στο σπίτι της οικογένειας. Το ίδιο αυτό το πραγματάκι. Και είναι στο πράγμα. Εντάξει, είναι πέτρα. Ποια είναι αυτή η εκκλησία. Και το παραθυράκι αυτό αυτό μπορεί να είναι και από το ταμείο. Αλλά κοιτάξτε και εδώ, εδώ είναι. Μπορεί να είναι και κομμάτι από το ταμείο. Εδώ και εδώ, εδώ, εδώ. Αυτό. Ενσωματωμένα δηλαδή στο παλιά στοιχεία. Αυτό πρέπει να είναι από το ταμείο. Είμαστε στην πλατεία Βερντέν, είναι η βρύση του Βερντέν. Ήταν κλεισμένο, όχι ρωμανικό. Του Καρακάσι. Του Καρακάσι, από εδώ. Από εκεί και πάνω είναι. Από αυτό το μέχρι το Μήλο Πέρα και τα λοιπά ήταν όλο περιφραγμένο, ενετικά έτσι. Καρακάσι. Φρούριο. Φρούριο. Ήταν μια οικογένεια. Γιατί δεν ονομάζεται Βερντέν. Είχατε στα Τούρτσικα Βερντέν. Όχι, είναι κάποιος που πολέμησε στη μάχη του Βερντέν. Στη Νορμανδία πάνω. Ένα εδώ του Καρακάσι και ένα στο Πασχαλίγο, έτσι δεν είναι. Το Πασχαλίγο που δεν υπάρχει ήταν, βέβαια τώρα. Ήταν έπαυλη, ας το πούμε. Έπαυλη. Μιράντα. Του ποπού σου τη Τρετοκατερίνα, την ξέρετε την ιστορία πάει, ε. Ποια? Με την Τρετοκατερίνα. Την Τρετοκατερίνα. Όχι, δεν την ξέρω. Μου είπε για τις φυλακές από κάτω, στην Κορτέλα μέσα, ναι. Είχαν φυλακισμένοι, ναι. Και πήγε να χωδράει και βγήκε από το μαυροφόρο το σπίτι από πάνω και πήγε να βγει το, από πάνω να βγει στο δρόμο στο καταματωμένο και μέσα στο πηγάει ήδη μέσα. Λένε πούσανε. Επίσης βγήκε ντρέτα πάνω, τη βγάλανε το Κατερίνα. Τρέτο Κατερίνα, άκου τώρα εδώ. Τώρα κατηγορεί πολύ σπίτι. Δεν έχει με τα χρόνια που είναι συγκρότητα. Κάτσε εδώ. Εδώ είναι η κεντρική είσοδος από Μαρία. Το πυργόσπιτο, ας το πω. Ναι, το είδαμε στο... Φυλακές ήταν εδώ δεξιά, εδώ μέσα ήταν φυλακές. Φυλακές ήταν, κυρία Μαρία. Τι φυλακές? Φυλακές επί τουρκοκρατίας. Α, εντάξει. Εδώ πέρασα τα τελευταία παιδικά μου χρόνια. Εδώ. Από πάνω σπίτι, ναι, στο Μαυροφόρου, ήταν η γιαγιά μου. Ναι. Α, εδώ από πάνω του Μαυροφόρου. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι του Μαυροφόρου, ναι, αυτό. Πάνω. Αυτό λοιπόν ήταν φυλακές. Επί τουρκοκρατίας. Και υπάρχει μια ιστορία, η Τρετοκατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Η οποία απέδρασε από εδώ. Με αυτό τους φέρανε από το σπήλαιο της Μελάτου. Όταν τους βάλανε φωτιά και τέλος πάντων τις γυναίκες, τα παιδιά, τα φέρανε εδώ και τα φυλακίσαν εδώ σε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό ήταν που αγά, ας το πούμε, το σεράι. Τους βάλανε εδώ πέρα, τους φυλακίσαν και μετά τους πουλήσαν. Στη Αίγυπτο, στην Κωνσταντινούπολη. Άλλους τους σκοτώσαν. Μιλάμε τώρα για την 1823 που έγινε. Όταν, ας πούμε, έγινε η επανάσταση και
Ήρθαν μετά οι Αιγύπτιοι, ήρθαν οι Αιγύπτιοι και καταπνίξαν το επανάστημα. Αυτή λοιπόν η τρευτοκατέρινα που λέει ο Σταύρος, ήταν μία η οποία έπεσε για να πνίγει, δεν ήθελε να την πάρουν, να την κλείσουν, και έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι. Και δεν έπαθε τίποτα. Και ναι, έπεσε πνίγει, αλλά δεν έπαθε ούτε πνίγει, ούτε χτύπησε τίποτα. Και πλέον της είπαν όταν γραφτώθησε να μην μιλήσουν και την αφήσαν. Γλίτωσε. Μοναδική όμως. Μοναδική. Πώς θάλλησε, έμπαινε... Για να κλείνει η πόρτα. Έλα. Τι ξέρεις, αν δεν είναι τα οζά δεξιά. Μπράβο. Το χαλινάρι. Όλο αυτό τώρα είναι, όλο. Γύρω, γύρω, μέσα. Στο σημείο αυτό υπήρχε μια εκκλησία στο σημείο αυτό του Αγίου Γεωργίου του Αγίου του Καταματωμένου. Του σκοτώσανε. Εδώ είναι. Να αυτό που σας έλεγε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς βρέθηκε, τι είναι. Εμείς θα κάνεις την πολύ περίεργο. Αυτό γιατί η Μαρία Εξεργάκη...